εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και ότι την υπόσχεσή μας ότι θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα σε συνθήκες πανδημίας με βάση τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών για μαζικούς διορισμούς στο εκπαιδευτικό σύστημα με μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με μαζικούς διαρισμούς επίσης καθαριστριών που είναι απαραίτητες αυτή την περίοδο, αλλά και ταυτόχρονα για να αρεώσουν οι έθουσες τα τμήματα με το ανώτερο να υπάρχουν 15 παιδιά σε κάθε τάξη. Αυτό είναι ζήτημα που απαιτεί το ΚΚΕ, που απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνημα όπως και το κίνημα ε, των μαθητών που ξεκίνησαν μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως απαιτούνται άμεσα δωρεάν μαζικά τεστ για όλους τους μαθητές, για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Και φυσικά να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες οι απαραίτητες μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες με την εξαποστάσεως διδασκαλία που δεν λύνει το πρόβλημα ούτε πολύ περισσότερο πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση αλλά με τον απαραίτητο εξοπλισμό των παιδιών που τον χρειάζονται έτσι ώστε να μην έχουμε μαθητές δύο και τριών ταχυτήτων. Έτσι ώστε να υπάρχει ισονομία στην εκπαίδευση, στη διδασκαλία των μαθητών. Όλα αυτά μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα όπως είναι ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, οι νέοι περιορισμοί, η καταστολή και ο αυταρχισμός απέναντι στο εκπαιδευτικό κίνημα και την εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής και του κόμματός μας και όλων των πολιτικών κομμάτων.